21 Απρίλη σήμερα. Εκφράζουμε το σεβασμό μας και τιμάμε όσους συνέβαλαν στην αντιδικτατορική πάλη. Όσους υπέστησαν διώξεις, βασανιστήρια, φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν, πρόσφεραν τη ζωή τους, όσους δολοφονήθηκαν. Διδασκόμαστε από τις λαϊκές κινητοποιήσεις στη διάρκεια της Χούντας, που δείχνουν ότι οι εργατικές, λαϊκές, νεολαϊστικές δυνάμεις μπορούν να αντιδρούν και να κινητοποιούνται παρά τις συνθήκες ομής βίας και ανοιχτής τρομοκρατίας. Μπορούν να αντιπαλεύουν και με τον πιο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων. Γι' αυτό η καλύτερη μορφή έκφρασης τιμής στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα είναι η συνέχιση της ταξικής πάλης, εντείνοντας την πάλη για ανασυγκρότηση του εργατικού λαϊκού κινήματος για δικαιώματα που κερδίθηκαν τον περασμένο αιώνα και αρπάζονται σήμερα. Από τώρα ξεκινάει ο χρόνος μου, κύριε Πρόεδρε, και θα ξεκινήσω με μια τροπολογία που ζητάμε να αποσυρθεί. Αφορά την ΕΛΠΑ, που χρωστάει δεδουλευμένα, ασφαλιστικά και άλλα σε 70 εργαζόμενους. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο της είναι τα δικαιώματα στο εμπορικό σήμα Ακρόπολης. Έρχεται η κυβέρνηση με τροπολογία και αρπάζει για να εμπορευτεί το σήμα της. Απαράδεκτο. Τι θα απογίνουν οι οφειλές τους 70 εργαζόμενους, καμιά πρόνοια, αλλά και ούτε ρωτήθηκε. Η μηχανοκίνητη ομοσπονδία είναι σκανδαλώδες, είναι απαράδεκτο. Όταν αρνείστε επίταξη ιδιωτικών νοσοκομείων για να σωθούν συνάνθρωποι μας. Να αποσυρθεί αυτό το άρθρο. Στο νομοσχέδιο. Οι μεγάλες καταστροφές με τον Ιαννό στην Καρδίτσα, οι φωνικές πλημμύρες στην Εύβοια, οι σεισμοί σε Σάμο, Λάρισα και άλλες θεομηνίες ανέδειξαν πόσο ανοχήρωτη είναι η χώρα, αφού αντιπλημμυρική, αντισεισμική, αντιπυρική προστασία ουσιαστικά δεν υπάρχει. Έτσι, καταστροφές σε υποδομές, κατοικίες, χώρους εργασίας, περιουσίες και κόπους μιας ζωής λαϊκών οικογενειών ισοπεδώνονται. Με την πείρα των μεγάλων καταστροφών προωθούνται αποτελεσματικά μέτρα μέσα στο παρόν νομοσχέδιο. Όχι. Γιατί εφαρμόζεται τη λογική κόστους ωφέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι εγκληματική για τους λαούς. Τέτοια έργα δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα, γιατί δεν αποφέρουν κέρδη σε μεγάλους ομίλους. Γι' αυτό, ενώ η χώρα μας συγκεντρώνει πάνω από το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ούτε τίθενται καν σε συζήτηση για τη σεισμική προστασία. Κι όμως, οι θεομηνίες θα ήταν λιγότερα καταστροφικές εάν υπήρχαν προγράμματα ελέγχων, πρόληψης, ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας και θωράκισης. Δηλαδή, συνολικά έργα προστασίας της ζωής του λαού. Γι' αυτό όταν σβήνουν τα φώτα της δημοσιότητας, οι μεγάλες καταστροφές και οι ανάγκες των πληγέντων ξεχνιούνται. Στην Εύβοια ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν για καταστροφές σε σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και βοηθητικούς που έγιναν πριν από 8 μήνες. Λίγοι πήραν τα επιδόματα ψίχουλα μέσω των Δήμων. Το 1/3 των πληγέντων κατοικιών. Για τους υπόλοιπους δεν μέριμνησαν ούτε αυτά να δοθούν. Οι νόμοι τους εξαίρεσαν. Το αναφέρω γιατί ο κύριος Υπουργός μας διάβασε στην Επιτροπή κατάλογο για τα εκατομμύρια που δόθηκαν, αλλά δεν μας είπε σε ποιους έφτασαν και τι κάλυψαν. Πολλοί επαγγελματίες που οι ζημιές τους υπερβαίνουν την ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Ειδικά για τους αγρότες, η καταστροφή ήταν μεγάλη, ακόμα και απόλυτη. Οι πλημμυροπαθείς επαγγελματίες και αγρότες, μάλιστα, οι οποίοι έχασαν εντελώς ή εν μέρη το εισόδημά τους, δεν απαλλάχθηκαν ούτε από το λογαριασμό νερού, όπως έγινε στις πληγήσεις οικίες. Αλλά και με τους σεισμούς στη Σάμο, με νεκρούς και καταστροφικό στη Λάρισα ή τους Παγετώους το Μάρτι και τον Απρίλη. Εχθές και σήμερα οι αγρότες είναι στους δρόμους για άμεσες αποζημιώσεις 100% σε Λάρισα, Πέλα, Ηλία και αλλού. Είμαστε μαζί τους. Ωστόσο, οι καταστροφές έχουν μια κοινή συνισταμένη. Όχι μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και με τις προηγούμενες, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και άλλες. Ότι υπάρχουν
τεράστιες καθυστερήσεις, όπως το σεισμό στη Λάρισα, σε κρίσιμα ζητήματα διαβίωσης, σύντησης, στέγασης, υγιεινής, του κατά προτεραιότητα εμβολιασμού και πολλά άλλα. Το επίδομα των 600 μέχρι 6.000 ευρώ για την αποζημίωση οικοσυσκευών που υποσχεθήκατε, δεν το πήραν όλοι. Αλλά και όσοι πήραν, ήταν μόνο 600 ευρώ. Στην Ελασσόνα, μόλις το 19% πήραν επίδομα. Στη Φαρκαδόνα, δεν το έχει πάρει κανένας. Οι πλημμυροπαθείς, Καρδίτσας, Εύβοιας, οι σεισμόπληκτοι Σάμου ακόμα περιμένουν. Βέβαια, ποτέ δεν αποζημιώνονται στο 100% οι πληγέντες. Για κατοικίες, επαγγελματική στέγη, οικοσυσκευές κλπ. Και είναι προκλητικό. Όταν την ίδια στιγμή οι μεγαλοεργολάβοι κατασκευαστικοί όμιλοι που έχουν τα διόδια μόνο τον περασμένο Σεπτέμβρη τσέπωσαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της μείωσης κυκλοφορίας λόγω καραντίνας. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση να εμφανίσει το παρόν νομοσχέδιο σαν ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού και την κάλυψη αναγκών και ζημιών σε περίπτωση θεομηνιών. Στην ουσία όμως πρόκειται για μια από τα ίδια, αφού οι λεπτομέρειες όπως το ύψος αποζημιώσεων είναι θολή ζώνη. Τα πάντα εναποτίθενται σε εξουσιοδοτικές αποφάσεις των Υπουργείων. Το ύψος της αποζημίωσης προφανώς θα εξαρτάται από τις δημοσιονομικές αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν αποσαφηνίζεται πουθενά και δεν εγγυάται τίποτε, ούτε τι ποσοστό αποζημιώσεων θα δίνεται και σε τι συγκεκριμένο χρόνο θα φτάνει στο δικαιούχο για να επιβιώσει την επόμενη μέρα. Αν θα εφαρμόζονται συνοδευτικά μέτρα, όπως διαγραφή χρεών σε φορεία, τράπεζες, μείωση φορολογίας και επανένταξη στο αφορολόγητο, κατάργηση του τέλους επιδεύματος και ούτω καθεξής. Μέτρα που περιλαμβάνονται στην πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ για ανακούφιση των αυταπασχολούμενων ΕΒΕ και αγροτών από τις συνέπειες κρίσης και πανδημίας, που η κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει και να υλοποιήσει. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην ανάγκη χρηματοδότησης έργων και δράσεων πρόβλεψης και πρόληψης φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους. Στις περιπτώσεις ιδιωτικού ασφαλιστηρίου προβλέπει κάλυψη του ποσοστού ζημιάς που δεν καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Δηλαδή, μπαίνουν στο παιχνίδι ασφαλιστικές εταιρείες. Στις επιτροπές προβλέπεται η συμμετοχή και ιδιωτών. Είναι σαφές ότι δεν μεταβάλλεται η ουσία του ισχύοντος πλαισίου με τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις και πάνω απ' όλα από την έλλειψη έργων δράσεων για πρόληψη φυσικών καταστροφών. Δεν συμπεριλάβατε στους δικαιούχους της κρατικής αρρωγής, στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μελισσοκόμους και δασικούς συνεταιρισμούς. Απαράδεκτο. Σε ό,τι αφορά επιτροπές κρατικής αρρωγής και Εθνικό Μητρό Στελεχών, δείχνει ότι το προσωπικό που υπάρχει σήμερα στις περιφέρειες δεν φτάνει με τίποτα. Παραμένει το ίδιο, ενισχυόμενο με ιδιώτες κατά περίπτωση. Αυτό το προσωπικό δουλεύει εντατικά, με υπερορίες, χωρίς αμοιβή και το αποτέλεσμα περιορισμένο. Αφού ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι από τη φωνική πλημμύρα της Μάνδρας το 2017. Ακόμα και σε αυτή την προσπάθεια που λέει η κυβέρνηση ότι κάνει πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο κρατικής αρρωγής, έχει στραμμένο το μάτι στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ωστόσο, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι λαϊκά στρώματα, η λαϊκή οικογένεια και βεβαίως οι μικροί επιχειρηματίες της πόλης και του χωριού που βλέπουν πολλές φορές το βιό τους να καταστρέφεται και να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και άμεσα προβλήματα επιβίωσης. Ενδιαφέρεστε όμως να εξυπηρετείτε ομίλους, όπως με την παραχώρηση στις επιχειρήσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τμήματων Αιγιαλών για οικονομικότερη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, παραχωρείται όχι μόνο στεριά, αλλά και θάλασσα για τη σίγουρη κερδοφορία τους,
προχωράτε και δίνετε τη χρήση όχι μόνο μια φορά αλλά για την εγκατάσταση, αλλά όσο διαρκεί η λειτουργία τους σε βάρος του περιβάλλοντος και της χρήσης της παραλίας από το κοινωνικό σύνολο. Ουσιαστικά, το παρόν νομοσχέδιο διονύζει τη γνωστή οριζόντια λογική, στήριξη σε όλους για όλα, και εμείς λέμε ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα των προβλημάτων σε κατηγορίες των επιχειρηματιών, διαφορετικά θα συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη σημερινή κατάσταση. Απ' τη μια κονδύλια να μην επαρκούν και τελικά να κουτσουρεύονται με διάφορες αλχημίες καθυστερώ και με μεγάλες καθυστερήσεις. Στην Καρδίτσα υπήρχαν περιπτώσεις επαγγελματιών που δεν έχουν λάβει ακόμα αποζημιώσεις. Το ζήτημα που εξοργίζει είναι ότι τα πάντα και τα ουσιαστικότερα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις χωρίς να υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις ότι ο κρατικός προϋπολογισμός θα χορηγεί το ύψος της αξίας των καταστροφών. Μέσα σε αυτή την ασάφεια παραμένουν οι τρόποι που μειώνουν στην πράξη και αυτές τις χαμηλές αποζημιώσεις που συνήθως χορηγούνται όπως επιχορήγηση για καταστροφή μηχανημάτων μέσω παραγωγής δίνονται στη βάση της αξίας των μηχανημάτων και αφού αυτά περάσουν την κρυσάρα της απόσβεσης δίνονται τελικά αποζημίωση ψίχουλα. Αν και προγραμματίζεται εξυγχρονισμό του συστήματος καταγραφής με ηλεκτρονική πλατφόρμα, όμως ελάχιστες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις με πασαλήματα και εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων, αντί για πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Συνολικά, λοιπόν, δεν μπορείτε να κρύψετε τις βαριές ευθύνες που έχετε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πάνω στο πραγματικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την εγκληματική ανεπάρκεια του κράτους στην πρόληψη, από την παντελή έλλειψη αναγκαίων υποδομών για την αποφυγή τέτοιων έκτακτων καταστάσεων και αναγκών, τουλάχιστον στην έκταση που τις έχει ζήσει ο ελληνικός λαός, είτε μιλάμε για τις καταστροφές, τη Μάντρα και το Μάτι, είτε μιλάμε για τις πιο πρόσφατες, την Καρδίτσα, τη Λάρισα, τη Σάμο και αλλού. Συνεπώς, απαντήσεις στα προβλήματα ζωής και επιβίωσης, αλλά και η ιεράρχηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών για όλες τις απαραίτητες υποδομές που θα ανεβάζουν το επίπεδο ζωής και θα στηρίζουν την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος υπάρχουν. Προτάσεις έχουν κάνει φορείς, όπως για ουσιαστική αναβάθμιση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, συγκοινωνιακό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό ρυθμίσεις αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, προσβάσεις σε οδούς διαφυγής και του πληθυσμού. Στην εκδήλωση κρισιακού φαινομένου, άμεση και ουσιαστική στήριξη αποκατάστασης των πληγέντων, άμεση καταβολή αποζημιώσεων, πρόγραμμα γρήγορων ελέγχων και αποκατάστασης βλαβών, ειδικά και επιπλέον μέτρα για άνεργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, εξέβρεση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το ΕΣΠΑ και το ΠΕΠ ή από περικοπή των υπέρογκων ατοικών δαπανών. Εμπόδιο στην υλοποίηση των παραπάνω και πολλών άλλων ακόμα μέτρων είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος και διαχείρισης, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής και διαχείρισης για την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλίων. Απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα προβάλλει ως μοναδική λύση η εργατική λαϊκή πάλη για το μετασχηματισμό της κοινωνίας σε σοσιαλιστικό. Δεν θα εξουσιάζουν μονοπόλια και όμιλοι την οικονομική και πολιτική ζωή για το κέρδος τους ποδοπατώντας εργαζόμενους. Αλλά αντίθετα, η εργατική τάξη, οι αυταπασχολούμενοι, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, επιστήμονες, βιοπαλαιστές, αγρότες, οργανωμένοι μέσα στα δικά του συμβούλια, θα θέτουν σε κίνηση τον κοινωνικό πλούτο μέσα από ένα
επιστημονικά καταρτισμένο κεντρικό σχεδιασμό με στόχο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και φυσικά των αναγκών σε έργα υποδομής. Μονάχα ο κεντρικός σχεδιασμός στο έδαφος κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και της εργατικής εξουσίας μπορεί να δώσει στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι στη ζωή τους. Και με αυτή την έννοια καταψηφίζουμε το παρόν νομοσχέδιο.